Για σκεφτείτε το και αυτό τώρα, έτσι. Η γυναίκα κοιμήθηκε και όταν ξύπνησε δεν ήξερε πού βρίσκεται, αν το παιδί της ζει, αν τα έχει καταφέρει από τα πολύ άσχημα του κορονοϊού, αλλά με καλή κατάληξη. Θα πάμε τώρα στην Καβάλα. Η Μαρία Παπαζούγλου, συνάδελφός μου από το κανάλι 1 της Καβάλας, βρίσκεται κοντά σε τρεις κυρίες. Είναι μητέρες και είναι τρεις από τις 85, περίπου νομίζω τόσοι είναι, γονείς, μητέρες και μπαμπάδες, που έχουν προσφύγει κατά των self-tests για τους μαθητές δημοτικού. Δηλαδή, Μαρία, καλησπέρα. Οι κυρίες που έχεις δίπλα σου δεν θέλουν να γίνονται self-tests στα παιδιά του δημοτικού. Για να σας ακούσουμε. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα λοιπόν κυρίες και κύριοι από το κέντρο της Καβάλας. Πολύ σωστά έχεις αναφέρει ότι περίπου 80 γονείς συνολικότερα από τον νομό Καβάλας, από Δήμο Καβάλας, Παγκαίο, αλλά και τον Ενέστο έχουν συγκεντρώσει δικές τους υπογραφές και προσέχουν στην δικαιοσύνη, καθώς δεν συμφωνούν με την διενέργεια self-test για τα παιδιά τους, αλλά πρέπει να προσθέσουμε ούτε καν στον εμβολιασμό. Κοντά μας η κυρία Νικόλ Σπυροπούλου, η κυρία Τόνια Σπυροπούλου, αλλά και η κυρία Ρένα Βλαχοπούλου, τρεις από τους γονείς, οι οποίες είναι κατά. Καλησπέρα σας, κύριε Σπυροπούλου. Καλησπέρα σας, κύριε Ευαγγελάτε. Θα μιλάω από την επιστροφή. Ωραία. Καλησπέρα σας, κύριε Ευαγγελάτε. Έχουμε προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη, στο διοικητικό πρωτοδικείο Καβάλας, 85 ακριβώς, και είναι η αρχή, διότι δικηγόρος μας εξακολουθεί και μαζεύει υπογραφές και από άλλους γονείς. Ακριβώς, να τα μας πείτε. Ζητάμε το νόμιμο. Γιατί το self-test σε παιδιά είναι παράνομο. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας το αναφέρει. Το αναφέρει η σύμβαση Σοβιέτ, το αναφέρουν τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Εντάξει, το αναφέρουν όλα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ιατρική πράξη είτε διερευνητική πράξη, εμείς που δεν είμαστε ειδικοί νοσηλευτές ή υγειονομικοί, πάνω στο σώμα ενός παιδιού. Κυρία Σπυροπούλου, να ρωτήσω το εξής. Ο κορονοϊός είναι πρόβλημα κατά τη γνώμη σας? Εννοείται ότι είναι πρόβλημα. Θέλω να πω, δεν είστε από τις αρνήτριες της... Όχι. Το αντίθετο, καταλαβαίνω. Όχι, μισό λεπτό. Δεν αρνείται κανένας από τους γονείς ότι υπάρχει επιδημία αυτή, ότι υπάρχει ο κορονοϊός και ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας. Εγώ συγκεκριμένα έχω χάσει δικό μου άνθρωπο από τα πρώτα θύματα του κορονοϊού και δεν αμφισβητώ την ασθένεια. Όμως από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση που είναι τόσο κρίσιμη και εφόσον έχουν βάλει πλέον στη ζωή μας εκτός από τις μάσκες και τα self-test, γιατί λοιπόν ανοίξαν για 1,5 μήνα τα σχολεία και βάζουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη διαδικασία και δεν συνεχίζαμε την εξ αποστάσεως μάθηση? Να ρωτήσω λοιπόν τώρα το επόμενο. Τα σχολεία προφανώς τα ανοίξαμε γιατί πρέπει τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται, γιατί πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. Αλλά επειδή το κάνουμε σε χιλιάδες παιδιά και επειδή όλοι οι γονείς είμαστε με λίγο μεγαλύτερα ή λίγο μικρότερα παιδιά, το να βάλεις την μπατονέτα στη μύτη ενός παιδιού ούτε κακό είναι, ούτε ενοχλητικό είναι, ούτε κάτι του προκαλεί. Εσάς γιατί σας ενοχλεί? Γιατί αυτό, κύριε Ευαγγελάτο, πρώτα απ' όλα αφαιρεί την ελευθερία του ατόμου. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, το παιδί μου με εμπιστεύεται που εγώ δεν είμαι ειδικός και μπορώ να του προκαλέσω βλάβη. Το συγκεκριμένο παιδί, το δικό μου, να πω για το δικό μου παιδί, και μετά για τα υπόλοιπα θα πούνε οι μητέρες. Όταν λέτε αφαιρεί την ελευθερία, τι είναι η τρόπο αφαιρεί την ελευθερία ενός ανθρώπου το να κάνει self-test για το κορονοϊό? Γιατί κατά τη δική μου οπτική, την ελευθερία την κάνει μεγαλύτερη για να πιστούμε ότι είναι καλά. Αλλά πώς το αφαιρεί την ελευθερία? Θα σας εξηγήσω πώς το αφαιρεί. Όταν εγώ δεν θέλω το παιδί μου να κάνει το self-test, γιατί έχει ρινίτιδα και γιατί έχει οπισθορυνική έκρηξη, έχει ένα πρόβλημα στη μύτη, και εμένα μου το επιβάλλουν να κάνει το self-test για να πάει στο σχολείο διαφορετικά από τις απουσίες, τα παίρνει απουσίες και θα μείνει στην ίδια τάξη, είναι εκβιαστικό. Το αφαιρεί την ελευθερία. Παιδί... Το αφαιρεί την επιλογή να αποφασίσει. Αν ένα παιδί έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα, δεν έχουμε να συζητήσουμε. Προφανώς θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά όμως, εσείς μιλάτε για όλα τα παιδιά, όχι για... Για τα όλα παιδιά. Τα... Ναι. Βεβαίως. Άρα ένα παιδί που δεν έχει πρόβλημα. Ένα παιδί που δεν έχει πρόβλημα. Τι κακό έχει να κάνει self-test και να μην κολλήσει και τα άλλα παιδιά, αν είναι το ίδιο με κορονοϊό? Τι πρόβλημα έχει το δημόσιο, το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας να εγκρίνει το απλό το τεστ που είναι με το σάλιο και όχι το ρήνικο που προκαλεί πρόβλημα? Γιατί το άλλο πρέπει να το πληρώνουμε οι γονείς και δεν μας παρέχει το άλλο, δηλαδή, πιο ελεύθερο? Αν εγκριθεί αυτό με το σάλιο, είσαστε εντάξει? Πιστεύω ότι μεγάλη μερίδα ανθρώπων θα είναι εντάξει σχετικά με το σάλιο, γιατί και το Υπουργείο Αθλητισμού δεν δέχεται ούτε το σάλιο ούτε το ρήνικο. Εκεί έχουμε άλλο πρόβλημα και με τις αθλητικές δραστηριότητες. Αλλά λέτε λοιπόν, ότι αν εγκριθεί αυτό με το σάλιο, τότε δεν έχετε πρόβλημα? Εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες μητέρες θα σας απαντήσουν οι υπόλοιπες μητέρες αν έχουν πρόβλημα. Ας κάνουμε την κουβέντα μαζί, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Έχετε και με το σάλιο πρόβλημα.
Γιατί? Έχω γενικότερα, να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί δημιουργεί ένα πλασματικό αποτέλεσμα. Διότι οι περισσότεροι γονείς ήδη το κάνουν, ήδη το πράττουν, δηλώνουν αρνητικά τα αποτελέσματα και δεν μπαίνουν καθόλου στη διαδικασία να διενεργηθεί το τεστ, να κάνουν δηλαδή τεστ στα παιδιά τους. Ήδη αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί μια εφησυχασμένη κοινωνία και γίνεται η διασπορά του ίδιου ακόμα. Πραγματικά το χάνω λίγο. Εσείς είστε υπέρ του να γίνονται πολλά τεστ, λίγα τεστ, δηλαδή λέτε ότι. Είμαι υπέρ της εξαποστάσεως μάθησης. Τα παιδιά έπρεπε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί 4-5 μήνες έπρεπε να είναι στο σπίτι. Που λέτε. Άρα, γιατί δεν κρατάτε εσείς το παιδί σας στο σπίτι να κάνει το μάθημά του, αφού θέλετε να το κρατήσετε σπίτι και να πάνε τα άλλα τα παιδάκια κανονικά, να κάνουν γιατί... και εκείνα το μάθημά τους όλα μαζί και να κοινωνικοποιηθούν κιόλας? Δεν είναι θέμα μόνο να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά. Είναι θέμα ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία του τεστ και αργότερα θα έρθει μια διαδικασία το Σεπτέμβριο του εμβολιασμού. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί? Τα παιδιά μας. Δεν θα ακολουθήσουμε βήμα-βήμα αυτό που μας λένε να κάνουμε. Γιατί δεν θέλετε καιρό επιδημίας και όχι πανδημίας, να το τονίσουμε και αυτό. Γιατί δεν θέλετε τον εμβολιασμό? Εσείς το θέλετε? Εγώ προσωπικά φυσικά. Και γι' αυτό έσπασα να κάνω και το εμβόλιο. Εσείς φαντάζομαι τώρα, δεν έχω εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φοράτε μάσκα. Μέσα στο στούντιο που είμαι μόνος μου, όχι. Όταν όχι είμαι... τώρα στο στούντιο. Φαντάζομαι ότι έχετε κάνει όλοι το self-test και δεν φοράτε μάσκες. Ακριβώς, αλλά όταν τελειώσει το... όταν τελειώσει... Ακούστε με, επειδή το ρωτάτε. Να σας το απαντήσω. Θα φύγω λίγο από το πλάνο. Τη μάσκα μου λοιπόν, επειδή το ρωτάτε γιατί έτσι πρέπει, την έχω εδώ. Και είναι αυτή. Ναι. Πιθανώς δεν τη βλέπετε. Να σας τη δείξω. Και μάλιστα επειδή πρέπει να τη φοράμε και παρότι έχω κάνει εμβόλιο, τη φόρεσα και από την απόσταση από το μακιγιάζ του σταθμού, 5 μέτρα μέχρι το στούντιο. Και γι' αυτό όπως θα δείτε έχει και τα έχνη του μακιγιάζ. Γιατί έτσι ωραία. Πρέπει να κάνουμε όλοι για να προστατεύσουμε ναι. τους γύρω μας. Να σας ρωτήσω κάτι όμως. Ναι. Εσείς, εφόσον κάνετε το self-test, έχετε το δικαίωμα και οι εργαζόμενοι εκεί να βγάλουν τη μάσκα. Όχι. Μόνο όταν είμαστε εδώ, στο στούντιο, σας εξήγησα. Μόνο όταν είσαι στο στούντιο. Μπαίνοντας στο Μέγκα με εμβόλιο και self-test, με αυτό κυκλοφορώ. Και ωραία. Έτσι πρέπει όλοι να κάνουμε. Ερώτηση. Τα δικά μας τα παιδιά, αν τα βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν τα self-test, γιατί πρέπει με το self-test, αφού είναι αρνητικό, να φορούν μάσκα μέσα στην τάξη? Για να μην κολλήσουν τα άλλα. Γιατί αφού αυτό θα κάνουν επιβάλλει. Όλοι και θα βγουν αρνητικά. Μάλιστα. Πώς θα κολλήσουν, αφού μιλάμε τώρα για μια ομάδα, μια μερίδα παιδιών που γιατί είναι αρνητικά. Μπορεί, δεν κοιτάξτε, είναι απλέσια απλές απαντήσεις. Μπορεί κάποιο από αυτά να έχει κολλήσει και να εμφανίσει τον ιό την επόμενη μέρα. Είναι τόσο απλά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Άρα είναι ένα αξιόπιστο. Για ποιο λόγο να το κάνω, για να δίνουμε τα λεφτά? Άρα, αφού είναι έτσι, δηλαδή είναι να μην κάνουμε τα τεστ. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Η δική μας διάθεση πάντα είναι να τα προβάλλουμε όλα και να ακούτε όλες τις απόψεις. Με εντυπωσιάζει λίγο αυτό που είπε η κυρία Σπυροπούλου, ότι έχει χάσει και έναν δικό της άνθρωπο από τον κορονοϊό. Δεν θέλει τον εμβολιασμό, δεν θέλει και τις μάσκες. Πάμε σε διαφημίσεις.